την πρώτη μέρα μετά τις εξελίξεις στη Λάρκο συμμετείχαμε στη συνέλευση που έκανε το Σωματείο εκεί και πήραμε μία δέσμευση. Δεσμευτήκαμε μπροστά στους εργαζόμενους ότι θα κινήσουμε γη και ουρανό έτσι ώστε να μάθει όλος ο κόσμος τουλάχιστον της περιοχής αλλά θέλουμε και όλοι τη Ελλάδα να μάθει αυτό το έγκλημα να γίνει γνωστό ότι είναι έγκλημα ε, στη βάση του ότι πετάνε 800 εργαζόμενους και πλέον στο δρόμο αντιλαμβανόμενοι όμως ότι ο αγώνας των εργαζομένων, των εργατών της ΛΑΡΚΟ είναι και δικός μας αγώνας. Όλο το προηγούμενο διάστημα, τους αγώνες των αγροτών τους δώσαμε μαζί με τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ. Και αυτό έχει μία αξία. Έχει μία αξία γιατί παίρνει σάρκα και οστά το σύνθημα που λέμε ότι ω εδώ δεν θα επιτρέψουμε να μαραζώσει ο τόπος. Και αντιλαμβανόμαστε ότι η επίθεση στη ΛΑΡΚΟ, η κατάσταση στον αγροτικό κλάδο που υπάρχει η κατάσταση στους αγρότες, στους κοινοτρόφους, με την ευλογία που όλοι θα ξέρετε. Η κατάσταση στο ότι δεν μπορείς να παράξεις, ο εργάτης δεν μπορεί να δουλέψει και το, του, του επιβάλλουν το να φύγει από το εργοστάσιο. Ε, όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί τον τόπο, εδώ τη, τη, τη Ιλοκρίδα, οδη, την οδηγεί σε μαρασμό. Έχουμε δώσει μια υπόσχεση και σαν αγρότε και σαν εργάτε ότι δεν θα το επιτρέψουμε αυτό και δεν θα το επιτρέψουμε. Συμφωνώ πολύ σωστά, λέει και ο Παναγιώτης, ότι την Πέμπτη στην Αθήνα πρέπει να γεμίσουν τα λεωφορεία όχι μόνο από εργαζόμενου, όχι μόνο από μαγαζιά, αλλά και οι αγρότε να αφήσουν. Το ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή, γιατί γίνονται αγροτικέ εργασίε. Αλλά και οι αγρότε θα συμμετέχουμε στο Συλλαλητήριο ως, δικός, ως δικό μας αγώνα, υπερασπιζόμενοι τον αγώνα των εργατών της ΛΑΡΚΟ ως δικό μας αγώνα, στο να μην μαραζώσει ο τόπος,